Βελιού Ευόσμου. Κληθήκατε και εσείς εδώ σε αυτή τη σύσκεψη, τι υπόθηκε δημαρχική? Ναι, κλήθηκα, ειδοποιήθηκα πριν από μισή ώρα πριν το ξεκινήσει η σύσκεψη. Στην ουσία υπάρχει ένα κρούσμα στο χώρο της εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες και να στοχοποιήσουμε άτομα. Αυτοί που πρέπει να ξέρουν ποιο είναι, το ξέρουν και θα γίνουν τα ανάλογα τεστ, πιο αυστηρά τεστ, μοριακά τεστ, στις κοντινές επαφές του και screening τεστ σε άτομα τα οποία ήταν στην ενορία την οποία κυκλοφόρησε αυτό το άτομο. Στην ουσία, ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει για να μπορέσει αυτό το στέλεχος να παραμείνει ένα μεμονωμένο περιστατικό και να μην υπάρχει διασπορά στην κοινωνία και να μην υπάρχει εξάπλωση της ίωσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ίωση που έτσι και έτσι μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ καιρό, να μην εξαπλωθεί πλέον στην κοινωνία με ταχύς ρυθμούς και με ένα διαφορετικό στέλεχος. Το είχε αξίωθεται όμως, λειτουργούσε ο συγκεκριμένος ιερέας? Όχι, είχε βγει σε καραντίνα, αλλά βρέθηκε ότι τελικά το στέλεχος το οποίο τον είχε προσβάλει ήταν αυτό το νοδιοφρικανικό στέλεχος, που είναι κάτι πολύ καινούργιο. Ευχαριστούμε πολύ.